Η είναι απλή. Εδώ εκπορεύεται η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα μαρξιστικό, κομμουνιστικό δεδομένο που λέει το αντίθετο το οποίο είπε ο κ. Βαρεμένος πριν. Πράγματι ποινικοποιεί το κέρδος, δεν το πιστεύει, το υγιές κέρδος, την υγιή φιλοδοξία ενός ελεύθερου επαγγελματία, ενός μικρομεσαίου, ενός αστού ενδεχομένως, ότι μπορεί να δουλεύει, μπορεί να κερδίζει και αυτό είναι κριτήριο και μέτρο προόδου της κοινωνίας. Αντίθετα, πιστεύει ιδεολογικά η Αυγή, γι' αυτό και επιτέθηκε και στον κύριο Πρόεδρο, γι' αυτό και αντίκειται με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βαρεμένος, που μας το εξήγησε ο νομίζω κοινωνικό εκπρόσωπος αργότερα, γιατί θεωρεί ότι είναι μεμπτό το να κερδίζει κανείς, αντίθετα πρέπει και είναι υποχρεωμένος να διαμοιράζει το οποιοδήποτε κέρδος σε ευθεία γραμμή προς τα κάτω, ανεξάρτητα αν κάποιος το έχει ανάγκη κοινωνικά, και σε αυτό εγώ συμφωνώ σε ένα κομμάτι, ή το διεκδικεί ή είναι άεργος ή δεν έχει καμία διάθεση και θέληση να προσπαθήσει και να συνεισφέρει στην κοινωνία. Αυτή είναι ιδεολογικά η διαφορά μας και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον ΠΑΣΟΚ. Γιατί και ο σοσιαλισμός λίγο ως πολύ εξ αυτού, από εκεί προέρχεται και εξ αυτού εκπορεύεται. Εμείς πιστεύουμε ότι υγιώς, με ένα κοινωνικό κράτος το οποίο καταρρέει στην Ευρώπη, οφείλω να το ομολογήσω, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των ευρωπαϊκών χωρών.